Δυστυχώς φαίνεται ότι όντως τα λάθη του παρελθόντος θα τα πληρώσουμε το 2020, γιατί φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους για την ηλεκτροπαραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το δυστύχημα είναι ότι μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν υπάρχει σωστή στόχευση. Αντί να στοχεύουμε στη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνω σε στέγες, επιχορηγείται η καταστροφή γόνιμης γης και περιβαλλοντικά ευαίσθητης γης για την κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Απαγορεύεται η καινοτομία. Το πρόγραμμα να απαγορεύει τη χρηματοδότηση καινούριων ιδεών, καινούριων προτάσεων, καινούριων κατασκευών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έχει και ένα οξύμορο σχήμα να επιχορηγεί την εγκατάσταση φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα την ίδια ώρα που δεν επιχορηγούνται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι μόνο για τους αριστοκράτες που αντέχουν σήμερα να αγοράσουν έναν ακριβό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που υπάρχει στην αγορά. Τέτοιου είδους πολιτικές, κατά την άποψή μας, είναι τελικά αντιπεριβαλλοντικές και αντικοινωνικές και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην επιβολή βαρύτητα του προστήματος κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο βεβαίως θα πληρώσει ο Κύπριος καταναλωτής, ο Κύπριος πολίτης. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει όραμα στην εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στην παραγωγή ηλεκτρισμού από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσο θα είναι ο πρόστιμο? Εντάξει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά ξέρουμε ότι σίγουρα τα θέματα που αφορούν την ενέργεια μετά το 2020 θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή η ευρωπαϊκή πολιτική. Έχει πολύ πιο ψηλούς στόχους και αντιλαμβάνομαι ότι ανάλογα θα είναι και τα ψηλά, θα είναι και, και το πρόστιμο σε όποια χώρα παραβιάζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, για παράδειγμα, που σίγουρα είμαστε σε παράβαση, το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων στη μετακίνηση. Εκεί είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεν αναμένεται σε καμία περίπτωση να πετύχουμε το στόχο, γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά γενναιόδωρα προγράμματα για την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα, στα λεωφορεία, στα φορτηγά. Και δεν έχουν και το πλεονέκτημα που έχουν άλλες χώρες της Ευρώπης που μπορούν να διοχετεύσουν ανανεώσιμη ενέργεια σε ηλεκτροκίνητα τρένα και να καλύψουν αυτούς τους στόχους που τους έβαλε, τους ψηλούς στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να κινήσουμε τα χιλιάδες αυτοκίνητα με ηλεκτρισμό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο στόχο από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για να καλύψουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, καύσιμα που δεν προέρχονται δηλαδή από υδρογονάνθρακες, που σημαίνει ότι ούτε το φυσικό αέριο μας καλύπτει, έτσι. Και πρέπει αυτός ο στόχος να είναι 10% στις μεταφορές. 10% και τώρα είμαστε κάτω από το 1%. Το πόη 1%. Που αφορά την ηλεκτροκίνηση στα 2,5 είναι στην χρησιμοποίηση των καυσίμων στις μεταφορές. Εντάξει, διότι χρησιμοποιούνται ακριβά εισαγόμενα καύσιμα, τα οποία έχουν μέσα δύο καύσιμα, τα οποία δεν παράγουμε στην Κύπρο, γιατί όλες τις βιομηχανίες που είχαμε στην Κύπρο δεν κατάφερε η κυβέρνηση να τις κλείσει. Έτσι, αναγκαζόμαστε να στάξουμε από το εξωτερικό καύσιμα. Εξάγονται τα τηγανέλαια στην Ελλάδα και επανεξάγονται στην Κύπρο ως βιοκαύσιμα. Επειδή δεν έχουμε στην Κύπρο βιομηχανίες να παράγουμε το καύσιμα, που σημαίνει ότι αν προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τους στόχους, αναμένεται σοβαρή αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου για να μπουν αυτά τα βιοκαύσιμα μέσα στη βενζίνη και στα δίζελ, που και πάλι θα πιάσουμε τους στόχους μας. Η ηλεκτροκίνηση είναι στο 0,1%. Μόνο με την αύξηση της ηλεκτροκίνησης μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους μας, κάτι το οποίο θα γίνει με τεράστια έργα, όπως παράδειγμα την κατασκευή τραμ ή την εισαγωγή ενός τεράστιου στόλου από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Τα βιοκαύσιμα μπορούν να μας πάρουν μακριά, και να μας πάρουν μακριά το κόστος